Kanalımıza abone olun, her hafta yayınladığımız Yunan spiker videolarını ilk siz izleyin. Πιθανότατα θα αποθρασυνθεί κι άλλο. Είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο. Να δούμε τον Σαράντη Μιχαλόπουλο πρώτα απ' όλα. Να συνοψίσουμε, γιατί πια έχουμε και τις συνεντεύξεις όλων των Ευρωπαίων ηγετών. Μίλησε και η Μέρκελ, μίλησε και ο Γάλλος πρόεδρος. Τι βγαίνει, Σαράντη? Αυτό που βγαίνει είναι ότι ουσιαστικά δύο χώρες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, Νίκο, μπλόκαραν τη διαδικασία, και αυτές είναι η Γερμανία και η Βουλγαρία. Μάλιστα. Δήλωσαν ανοιχτά αυτές οι δύο την αντίθεσή τους στις κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Υπήρξαν βέβαια και άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Ουγγαρία, αλλά συγκεκριμένα Μέρκελ και Μπορίσοφ επιχειρηματολογούσαν σύμφωνα με διπλωμάτες συνεχώς κατά της επιβολής κυρώσεων. Και παρακαλώ τώρα, επειδή έχουμε αυτό το σχήμα που είχαμε φτιάξει και χτες και βλέπετε ως αραντισμένοι, γιατί θα μας πει και άλλα πράγματα, ποιες χώρες με το μπλε είναι υπέρ μας και ποιες με το κόκκινο είναι εναντίον μας. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε ότι μπήκε χοντρά στο παιχνίδι ο φίλος του Ερντογάν, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι όρθωσαν τείχος χθες, προφανώς με τις πλάτες της Γερμανίας, για να μην πάρει εκείνη το μουτζούρι, αλλά θυμίζω ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Βουλγαρίας είναι πάρα πολύ στενές και σε πολλά επίπεδα. Θυμηθείτε ότι την καθαρή Δευτέρα, όταν ο Ερντογάν πήγε να σπρώξει τους πρόσφυγες, στα δικά μας σύνορα το έκανε. Δεν το έκανε στα τουρκοβουλγαρικά σύνορα, που και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν. Αυτά λοιπόν για να ξέρουμε πώς και γιατί εξελίσσονται τα πράγματα. Για συνέχισε, Σαράντη. Να προσθέσουμε σε αυτό που είπες, Νίκο, ότι προσωπικά ο Μπορίσοφ έχει στενές φιλικές σχέσεις με τον Ερντογάν, και να υπενθυμίσουμε ότι στη Βουλγαρία ο Μπορίσοφ έχει και άλλα, συλλάβει... Λέγονται και για οικονομικές σχέσεις, όχι μόνο για... και οικονομικές σχέσεις και φιλικές. Και να πούμε ότι ο Μπορίσοφ έχει συλλάβει και επιστρέψει στην Τουρκία πολλούς γκιουλενιστές, όπως έχει πει, που βρέθηκαν στη Βουλγαρία. Όποιος κάνει τα κέρδια του Ερντογάν είναι ο ηγέτης με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί. Ωραία, Σαράντη, είναι σημαντικό πάντως ότι ξεμπλόκαραν τα χρήματα. Περιμένουμε να έρθουν χρήματα για τον κορονοϊό. Αυτό το 1,83, τουλάχιστον κάτι θετικό. Προφανώς μπορεί να πει κανείς ότι αυτές οι κυρώσεις που υπήρξαν προς την Τουρκία, όχι κυρώσεις στην πραγματικότητα, η έκθεση που θα κάνει ο Μπορέλ και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι ένα βήμα, μπορεί να είναι μισό βήμα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει. Σαράντη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε στην Τουρκία να δούμε τώρα πώς αντιδρά ο Ερντογάν, πριν να δούμε ένα κομμάτι από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Πάρτασουν σερβάντα, οι συμφωνίες στηρούνται, αυτό είπα χθες, και νέες συμφωνίες στηρήθηκαν, κύριε Καντέλη. Διότι αυτό το οποίο αποφασίσαμε στις αρχές Οκτωβρίου, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει αποφάσεις. Και αποφάσεις ελήφθησαν. Και υπήρξε διαπίστωση ομόφωνη ότι πράγματι τα πράγματα δεν πήγαν προς την κατεύθυνση την οποία προσδοκούσαν. Να δούμε τώρα τι αντίδραση υπάρχει από την Τουρκία. Ο Ανδρέας Ρόμποπουλος είναι βεβαίως στην Κωνσταντινούπολη και βλέπω φωτάκια στο λυσμό. Δεν είναι και πολύ συχνό στην Κωνσταντινούπολη. Παλιά ήταν πολύ πιο συχνό, εκεί κατά τα τέλη της δεκαετίας 90 και 2000, όταν δυτικόφερνε, δυτικοτροπούσε αν θέλετε η Τουρκία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πού είσαι και έχει στολισμό, Ανδρέα? Πολύ σωστά, Νίκο. Είμαι στην περιοχή, κοντά στο Μέγκο Πνεύμα. Εδώ έχει στο πέρα, όπως λέει, Τουρκία δεν υπάρχει. Όχι, ξέρεις και εσύ, στο πέρα, στο μεζό, το κοινόταν κάποτε. Γιορτήτα, έχουμε ένα πρόβλημα με τον Νίκο. Πες μας έτσι αργά, αλλά με συντομία, τι έγινε με τον Ερντογάν. Ο Ταγίπ Ερντογάν αρχικά στο αεροπλάνο είπε ότι είναι προοπτική να επιβάλλουν στην και για την πάρξη από τις προμένες πολιτικές. Δεν, δυστυχώς ο ήχος με τον Ανδρέα Ρομπόπουλο είναι κακός. Ο Ερντογάν είπε ότι δεν τον νοιάζουν στην ουσία αυτές οι κυρώσεις, δεν τον ενδιαφέρουν, τις θεωρεί παράνομες, προσπάθησε να το ευτελείς. Και προσπάθησε να το ευτελείς γιατί ο Ερντογάν, να δούμε ένα πλάνο, είπε ο Ανδρέας, τον ακούσατε, ότι έκανε τις δηλώσεις αυτές στο αεροπλάνο. Από πού γύρισε ο Ερντογάν? Γύρισε από αυτό. Είναι η παρέλαση που έγινε στον Μπακού, στην πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, για να γιορτάσει το Αζερβαϊτζάν τη νίκη του, τη νίκη που έκανε μαζί με την Τουρκία εναντίον των Αρμενίων. Σε αυτή τη φοβερή παρέλαση υπήρχαν, εκτός από τους Αζέρους, στην πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, 3.000 Τούρκοι στρατιώτες, οι οποίοι έκαναν παρέλαση υπό τα βλέμματα και του Αλίεφ, αλλά και του Ερντογάν. Τουρκία απλώνεται,
φέρνει νίκες, μην το κρύβουμε. Και ο Ερντογάν από όλες αυτές θρέφεται, βρίζει και διεκδικεί όλο και περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.